Ατιμόρυτο κατά πλειοψηφία, κρίθηκε ο 54χρονο πατέρα που τον Ιανουάριο του 2017 σκότωσε στη Σιτία από αμέλεια, όπω έκρινε το δικαστήριο, το 5,5 μηνών βρέφο του. Θεωρώ ότι η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου ήταν δίκαιη. Ε, θεωρώ ότι ήταν η αποκατάσταση, η ηθική αποκατάσταση του εντολέα μου. Όλα συνέβησαν όταν υποκαθεστώ εκνευρισμού μετά από μία λογομαχία που είχε με τη σύζυγό του. Ο τραγικό πατέρα πέταξε το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο χτύπησε το άτυχο βρέφο στο κεφάλι. Περιγράφοντα τι τραγικέ στιγμέ κατά την απολογία του, ανέφερε πω ο ίδιο μετά από πολύ άγχο και στρε εξαιτία μια ασθένεια του παιδιού που του κράτησε περίπου ένα μήνα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, και αφού πια όλα πήγαιναν καλά, Πήγε στην κοπή πίτα τη υπηρεσία στην οποία δουλεύει στη Σιτία. Η πολύ παραμονή του εκεί, σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ που είχε κάνει, έφεραν την κρίνια όταν επέστρεψε στο σπίτι. Το ζευγάρι λογομάχηση, όπω κατέθεσαν τόσο ο κατηγορούμενο όσο και η σύζυγό του, και πάνω στον εκρευρισμό του, πέταξε το κινητό προ την πλευρά του καναπέ, στον οποίο καθόταν η σύζυγό του, έχοντα αγκαλιά το παιδί. Δεν κατάλαβα τι είχε γίνει. Δεν είχα δόλο. Δεν σκέφτηκα ότι θα πήγαινε προ τα εκεί. Ήταν η κακιά στιγμή. Υποστήριξε με δάκρυα στα μάτια ο κατηγορούμενο. Θεωρώ ότι οι δικαστέ και οι ένορχοι και οι δικαστέ πίστεψαν στην ειλικρίνεια του κατηγορουμένου. Το άτυχο βρέφο μεταφέρθηκε άμεσα από του ίδιου του γονεί του στο νοσοκομείο Σιτία με κάκοση στο κεφάλι. Από την πρώτη στιγμή η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή και έτσι το μωρό διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε ευσπευσμένα με φόρο του ΕΚΑΒ και με συνοδεία παιδιάτρου και αναισθησιολόγου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί εισήγαγαν το παιδί στη μονάδα εντατική θεραπεία παιδών και το επαναδιασωλήνωσαν. Το βρέφο μπήκε τα ξημερώματα στο χειρουργείο, ωστόσο παρά τι υπεράνθρωπε προσπάθειε των γιατρών, η καρδούλα του δεν άντεξε, υπέστη ανακοπή και ξεψύχησε. Λίγο πριν την έκδοση τη απόφαση, η πρόεδρο ρώτησε τον κατηγορούμενο αν είχε κάτι να προσθέσει. Έζησα την κόλαση και εξακολουθώ να τη ζω, είπε, ξεσπώντα ελιγμού. Ο ίδιο εμφανίστηκε στο δικαστήριο έχοντα τη σύζυγό του και μητέρα του άτυχου βρέφου στο πλευρό του, ενώ αξίζει να ζημιωθεί πω στη δίκη δεν υπήρχε πολιτική αγωγή. Με δάκρυα στα μάτια υποδέχτηκαν την απόφαση του δικαστηρίου, το ζευγάρι και οι λιγοστοί φίλοι που βρίσκονταν στην αίθουσα.